Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Πολύ καλημέρα σας και ευχαριστώ και πάλι θερμά για την πραγματικά ιδιαίτερη χαρά και τιμή που μας δίνετε κάθε φορά που μας καλείτε. Ειλικρινά το λέω για το δικό σας σταθμό. Κύριε Πρόεδρε, και για μένα είναι τιμή να μιλάω με τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, γιατί έτσι πως έγινε η πατρίδα μας. Να είστε καλά. Λίγοι είναι αυτοί που ασκούν το έργο που ασκείτε εσείς. Με τιμάτε ειλικρινά, χίλια ευχαριστώ. Για πέστε μου, έχετε μια εκδήλωση, για ενημερώστε το κόσμο. Έχουμε μια εκδήλωση, ειλικρινά, μια ποδηλατοδρομία πραγματικά ενδιαφέρουσα με αφετηρία το Λευκό Πύργο, την οποία οργανώνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με κεντρικό σύνθημα δράσης Θεσσαλονίκη, πόλη του εθελοντισμού. Η δράση αυτή, που είναι βεβαίως για μικρούς, αλλά θα δεχθούμε και μεγάλους, θα γίνει υπό την πλήρη προστασία, παρουσία, βοήθεια των Σαμαριτών διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και οργανώνεται στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή στις 14 Μαΐου. Μάλιστα. Ξεκινάμε από το Λευκό Πύργο, τερματίζουμε στο Μέγαρο Μουσικής. Αντιλαμβάνεστε ότι ο στόχος αυτής της δράσης μας είναι κυρίως να ενθαρρύνουμε την αγάπη των παιδιών για το ποδήλατο, για την άθληση, αλλά μέσω αυτού να ευαισθητοποιήσουμε τα νεαρά αυτά παιδιά στον εθελοντισμό, που για μας είναι μία από τις βασικές μας αρχές. Γιατί για μας οι εθελοντές, οι εθελόντριες, πραγματικά σας το λέω από καρδιάς, είναι η ψυχή, είναι η κινητήριος δύναμη, ο κινητήριος μοχλός του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Δικαίωμα λοιπόν συμμετοχής έχουν οι μαθητές ηλικίας άνω των 10 ετών, αλλά βεβαίως μπορούν και οι γονείς τους να ακολουθούν με τα δικά τους ποδήλατα τα παιδιά, οπότε δεν θα έχουν κανένα φόβο, δεν θα έχουν καμία αγωνία για το πώς βαίνει τέλος πάντων ο αγώνας. Είναι... Η δράση, ναι, πρέπει να τονίσω, δεν έχει αγωνιστικό χαρακτήρα. Ναι, όλοι οι συμμετέχοντες θα πάρουν βεβαίωση συμμετοχής, όλοι θα πάρουν αναμνηστικά δώρα από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και επιπλέον θα μετέχουν και στην κλήρωση δύο ποδηλάτων που θα χαρίσει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ώστε να επιβραβεύσουμε συμβολικά τη συμμετοχή τους και κυρίως το ομαδικό πνεύμα που θέλουμε να έχουν στον εθελοντισμό. Κύριε Πρόεδρε, για πέστε μου κάτι, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Παρακαλώ. Η εκδήλωση θα γίνει 20 Μαΐου. Η εκδήλωσή μας 14 Μαΐου. Α, 14 Μαΐου. Ημέρα Κυριακή. Ημέρα Κυριακή. Και 12 η ώρα. 12 Πάρα πολύ η ώρα. Επομένως, να συνεννοηθείτε με τη γραμματεία σας. Μάλιστα. Με καλέσει την άλλη εβδομάδα, Πέμπτη Παρασκευή. Με τα χαρά. Για να τα πούμε 10 λεφτά το επόμενο Σάββατο που είναι 13 του μηνός. Ωραία. Ή την Κυριακή το πρωί. Τι ώρα θα αρχίσει η εκδήλωση? 12, 12 η ώρα. Εμείς θα τα πούμε κατά τις 9.30-10 την Κυριακή το πρωί για να το έχουμε και φρέσκο. Χίλια ευχαριστώ. Να συμπληρώσω απλώς και να τονίσω για όσους ενδιαφέρονται ότι οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν στον ιστότοπο www.samarites.gr www.samarites.gr, όπου στην ένδειξη ποδηλατοπορία Θεσσαλονίκης υπάρχει ειδικό link για να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής. Θα ήθελα να παρακαλέσω, εάν μπορούν όσοι ενδιαφέρονται, μέχρι τις 10 Μαΐου για να έχουμε και μία ένδειξη του αριθμού των συμμετεχόντων. Κύριε Αυγερινέ, κυρίες και κύριοι, μιλάμε με τον κύριο Αυγερινό, πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Για πέστε μου κάτι. Παρακαλώ. Από απόψεως εσόδων, πώς λειτουργεί, υπάρχει ανταπόδοση όπως τα παλιά χρόνια που μπορεί να ήταν πιο φτωχός ο κόσμος, αλλά ήταν πιο προσιτός στο φιλανθρωπικό έργο? Γιατί σήμερα έχει αλλάξει η κοινωνία μας, κατάθλιψη, ψυχολογικά προβλήματα. Όπως το λέτε. Μία αύξηση περίεργη στην εγκληματικότητα για τα ελληνικά δεδομένα. Μία άγρια εγκληματικότητα που δεν έχει σχέση με το φιλότιμο και την ουσία της ελληνικής ψυχής. Πώς βρίσκεται τα έσοδα? Χαίρομαι που το λέτε. Ειλικρινά, τα έσοδα προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από τις δράσεις μας, κυρίως μία και μοναδική και προεξάρχουσα, είναι η εκπαίδευση σε φορείς, σε οργανισμούς, σε εταιρείες, στις πρώτες βοήθειες, οι νοσηλευτές μας, οι Σαμαρίτες διασώστες, ναυαγοσώστες, απόλυτα πιστοποιημένοι, εξειδικευμένοι, πεπειραμένοι στις πρώτες βοήθειες
κάνουν μαθήματα σε μεγάλους οργανισμούς, σε εταιρείες, σε διάφορα άλλα ιδρύματα που θέλουν να εκπαιδεύσουν και πρέπει να εκπαιδεύσουν τα στελέχη τους, γιατί οι πρώτες βοήθειες σώζουν ζωές, είναι απαραίτητα να τις γνωρίζει ο καθένας από εμάς. Τα έσοδά μας λοιπόν είναι αποκλειστικά και μόνο με αυτά. Και βεβαίως, από οποιαδήποτε καλή προαίρεση και διάθεση έχει κάθε φίλος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού να συνεσφέρει από αυτά που δεν έχει. Όπως το είπατε, οι σημερινοί καιροί δυστυχώς δεν έχουν καμία σχέση με την παλιά εποχή, δεν έχουν καμία σχέση με το παλιό πνεύμα βοήθειας, με το παλιό πνεύμα συνεισφοράς, κοινωνικής αλληλεγγύης, κοινωνικής συνοχής. Είναι κάτι που σήμερα το έχουμε ανάγκη και γι' αυτό μέσα από αυτό τον εθελοντισμό θέλουμε να μεταδώσουμε στα μικρά παιδιά κυρίως που αργότερα θα μεγαλώσουν αυτή την κοινωνική αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή που έχει ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε σήμερα η πατρίδα. Ναι, αλλά κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι δουλειά των σχολείων. Όταν παλιά υπήρχε το μάθημα αγωγή του πολίτη και ορισμένα άλλα μαθήματα που δεν υπάρχουν σήμερα και όταν τα ιδιωτικά σχολεία έχουν μια διαφορετική πολιτική εκπαίδευση στις νεολαίες, κοιτάνε περισσότερο να έχουν καλή συμπεριφορά. Εδώ παλιά θυμάμαι ο αδερφός μου, διάσημος καθηγητής ουρολόγος, σήμερα είχε φάει ένα χαστούκι από το ΣΕΜΣΙ, ΣΕΜΣΙ το λέγανε, το γυμναστήριο, το δεύτερο γυμνάσιο. Μάλιστα. Και ο πατέρας μου γιατρός, ούτε δεν παρενέβαιναν οι γονείς τότε. Τώρα κουμπάμε λίγο το παιδάκι και γίνεται σκοτωμός. Πολύ ωραία τα λέτε. Η οικογένεια έχει τεράστια ευθύνη, πραγματικά τεράστια συνεισφορά στην δημιουργία του κατάλληλου ψυχικού, της κατάλληλης προσωπικότητας των παιδιών αυτών, ώστε η κουλτούρα μας να αλλάξει, γιατί ωραία, όπως είναι σήμερα και όπως το τονίζετε, δεν βοηθάει καθόλου. Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω κάποια στιγμή. Βεβαίως. Θα κρατήσω εγώ το τηλέφωνο σας να μιλήσουμε. Βεβαίως. Γενικευμένα για την κοινωνία μας και όχι για τον Ερυθρό Σταυρό. Θα χαρώ πολύ. Γιατί διαπιστώνω ότι οι απόψεις σας είναι υψηλού επίπεδου και έχουμε ανάγκη από τέτοιες απόψεις. Με τιμάτε και είμαι πάντα στη διάθεσή σας με τα χαράς μεγάλης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αυγερινό.